Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να διευθετήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ, διότι μετά από τις 29 Φεβρουαρίου τα πράγματα θα είναι δύσκολα, καθώς θα λήξει η ισχύουσα ασφαλιστική τους ικανότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε που ακούμε κάτι τέτοιο, ούτε που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒΕΝΗ και κύριε Αντιπρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Μπαμπιλεκάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει από το 2009, όταν η οικονομική κρίση ξέσπασε στη χώρα μας. Δυστυχώς αρκετοί επαγγελματίες επέλεξαν να μην πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές για να μπορέσουν να πηγαίνουν ένα πιάτο φαγητό στα σπίτια τους. Εμείς ζητάμε και συνεχίζουμε να ζητάμε, αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν μας ακούει, γενναίες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποπληρώσουν τα χρέη τους και να μην είναι σε αυτό το εγκλωβισμένοι, στο να μην έχουν επιλογές για την ασφάλεια τη δικιά τους, για την υγεία τη δικιά τους και της οικογένειάς τους. Τι σημαίνει για εσάς να γίνουν γενναίες ρυθμίσεις? Πώς εξειδικεύεται αυτή την πρόταση? Γιατί τουλάχιστον από ό,τι λένε αυτή την ώρα, η απόφαση αφορά ανθρώπους από το 2017, η συγκεκριμένη, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι παλιό το θέμα και κάθε φορά σας απασχολεί. Κυρίως ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ, με χρέη συνολικά στα 22,5 δις ευρώ. Βέβαια, στην περίοδο της πανδημίας και του κορονοϊού κάτι πήγε να γίνει και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι που και δεν είχαν, αλλά και να καλυφθούν. Αλλά τώρα τα πράγματα για άλλη μια φορά τους... από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε και μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση χρεών των 120 δόσεων τότε, που με κούρεμα προς αυξήσεων και πρόσθετων τελών. Όσοι κατάφεραν... Ποια είναι η προηγούμενη κυβέρνηση? Βεβαίως. Ποια είναι η προηγούμενη κυβέρνηση? Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Α, του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Ναι. Βεβαίως, ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ναι. Την εποχή τότε έφερε μια ρύθμιση η οποία ήταν αρκετά ευνοϊκή. Αρκετοί συνάδελφοι κατάφεραν και ρύθμισαν και μπόρεσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, γιατί είναι αυτό που λέμε διαχρονικά. Δεν μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα, και σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν ποινές για να κάποιος να πρέπει να πληρώνει, αλλά δεν μπορεί να έχεις ένα ποσό της τάξης των 200 και 230 ευρώ το μήνα, και αν δεν τον πληρώσει ένα μήνα, τον επόμενο μήνα να διπλασιάζεται. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Μισό λεπτό, κύριε Λεκάκη. Είχαν θεσμοθετήσει επί η ΣΥΡΙΖΑ τις 120 δόσεις. Ήταν, λέτε, μια ανάσα. Στη συνέχεια καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και αυτή και την, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ρύθμιση των 24 και των 48 δόσεων, αλλά χωρίς να υπάρχει ένα κούρεμα πρόσθετων τελών και προς αυξήσεων, με αποτέλεσμα το χρέος να μην μπορεί να αποπληρωθεί από την πλευρά των επαγγελματιών. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος για 5-6 μήνες ή για ένα χρόνο δεν μπορέσει να πληρώσει τις ασφαλιστικές τους φορές, και ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρώνει και τις τρέχουσες, και αν ρυθμίσει δηλαδή σήμερα, να πληρώνει και τις τρέχουσες και τις προηγούμενες ασφαλιστικές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα 220 ευρώ, να συγκεντρώσει τα 500 ή τα 600 ευρώ σήμερα για να μπορέσει να έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ωραία. Για αυτόν και για την οικογένειά του. Είπατε στην αρχή ότι καλά, όποιος οφείλει θα πρέπει από την άλλη να κάνει και το δικό του το κουμάντο για να ξεχρεώσει. Αυτό είναι στη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ή στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, κάποια στιγμή το επικοινωνιακό επιτελείο προσπάθησε πραγματικά να μας περάσει το μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε και για παγαμπόντιδες, οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν και επωφελούνται διάφορα ρυθμίσεων. Μιλάμε για μεγάλους και μιλάμε για παγαμπόντιδες οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν, ή μιλάμε για μικρούς και πολύ μικρούς, κύριε Λεκάκη? Γιατί νομίζω αυτό ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί αν είναι παγαμπόντιδες δεν θα το συζητάμε. Αυτό είναι εντελώς επικοινωνιακό από την πλευρά της κυβέρνησης, για να μην μπορέσει, για να μην κάνει μάλλον αυτά που τη ζητάμε εμείς. Δεν νομίζω ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη δική τους την υγεία και την υγεία των παιδιών τους, μην έχοντας ασφαλιστική κάλυψη.
και δεν μπορούμε να συζητάμε ότι 1,5 εκατομμύριο πολίτες της χώρας αυτής είναι απατεώνες σε όλοι τους, στην πλειοψηφία τους. Ίσως μέσα σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο να υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που να περιμένουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για να κερδίσουν κάτι, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία του κόσμου σε αυτή τη λογική. Και σίγουρα οι περισσότεροι από αυτούς είναι μικροί και πάρα πολύ μικροί επαγγελματίες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές λόγω της αύξησης του κόστους που υπάρχει σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Αφορά λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, μικρούς και πάρα πολύ μικρούς λέτε, οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Μιλάμε για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι εσείς λέτε ως ΓΕΣΕΒΕ και νομίζω αναλαμβάνετε το μερίδιο της ευθύνης του λόγου σας, ότι εδώ οι άνθρωποι αυτοί ή μπορεί να είναι μεταξύ αυτών, από τις επιχειρήσεις τους δεν έχουν ούτε ταμιακά διαθέσιμα, ούτε μίας ούτε δύο ημερών. Για αυτούς μιλάμε, Βεβαίως, για αυτούς τους επαγγελματίες μιλάμε, οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις αυτές. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να αποπληρώσουν, γιατί να ξέρουμε, όταν ο άλλος κινδυνεύει να του κόψουν το ρεύμα και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση για να βγάζει έστω αυτό το ένα πιάτο φαγητό για να το πηγαίνει στο σπίτι του, δεν θα σκεφτεί και θα αφήσει απλήρωτη βέβαια τις ασφαλιστικές του φορές, θεωρώντας ότι το επόμενο διάστημα δεν θα ασθενήσει κάποιος ή αυτός ή το οικογενειακό του. Κύριε Λεκάκη, όταν μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτούς ελευθέρους επαγγελματίες και αγρότες, μιλάμε για μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν μια δεύτερη ομάδα ή συνολικά από το 2009 μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο. Μέσα σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι νέα γενιά, γιατί είναι από μετά το, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι μετά το 2017. Μάλιστα. Για να δούμε πώς πάει αυτό. Δεν πήγατε να τους πείτε ότι ξέρετε πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, να δούμε ποια ρύθμιση θα έρθει. Η απάντηση ποια είναι, κύριε Λεκάκη? Διαχρονικά, κυρία Γεράκη, έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους υπουργούς και οικονομικών και ανάπτυξης και εργασίας προκειμένου να διευθετήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει και νομίζω ότι η πολιτεία έχει και τα εργαλεία να εξετάζει αν ο άνθρωπος αυτός είναι παγαπώντης ή όχι. Γιατί αυτή είναι η κουβέντα που λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς το εκμεταλλεύονται και το κάνουν εσκεμμένα. Μπορεί η πολιτεία να ελέγξει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι απαταιώνες ή όχι. Και να βγάλει μια γενναία ρύθμιση, η οποία όταν θα θελήσει ο επαγγελματίας να ρυθμίσει, γιατί νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και να αποπληρώσει τις οφειλές του, να κόβει τα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αποπληρωθεί το ποσό αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχουμε αυτό που βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια και τότε με και τώρα τελευταία, αρκετούς συνάδελφους επαγγελματίες να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη. Σωστά. Και να περιμένουν και να περιμένουν και να περιμένουν και να συνεχίζουν να εργάζουν και να συνεχίζουν να δημιουργούν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στα φορολογικά. Μάλιστα. Αυτή η αύξηση του ποσού νομίζω από τις 30.000 στις 40.000 ευρώ για χρέη νομίζω ότι ήταν μια καλή έτσι, ανάσα για εκείνους οι οποίοι θέλουν αυτή την ώρα να πάρουν τη σύνταξή τους αλλά χρωστούν στα ταμεία γιατί όχι και κάτι ανάλογο για τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση που κάτι γίνει, που κάτι πάθεται, πώς θα καλυφθείτε εάν δεν υπάρχουν τα δεδομένα για τους ιδιώτες, για τον ιδιωτικό χώρο, για ιδιώτες γιατρούς, για γενικούς γιατρούς, για ιατρία, για κλινικές κλπ? Τίποτα. Μετά θα πρέπει, αν κάποιος συνάδελφος επαγγελματίας θα ασθενήσει ή αυτός ή κάποιο μέλος από την οικογένειά του, θα πρέπει να μεταβεί στα έκτακτα ιατρία του νοσοκομείου. Εκεί θα τον δουν οι εφημερέποδες γιατροί. Και από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί φάρμακα, καλύπτονται μόνο από το νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να πάει στο φαρμακείο εξωτερικά και να τα πληρώσει εξ ολοκλήρου, γιατί δεν καλύπτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μάλιστα. Άρνηση για νέα ρύθμιση. Ρύθμιση χωρίς τα τέλη και τις προσαυξήσεις, αυτό το οποίο ζητάτε, γιατί ανεβαίνει κατά πολύ το ποσό και δυστυχώς αυτό το ποσό στην συνέχεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος δυσβάσταχτο για τον κάθε επιχειρηματία. Αυτό κρατώ. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.